Αισιόδοξος. Ναι, είμαι αισιόδοξος. Μετά από ένα ταξίδι το σύνολο σχεδόν των 24 νησιών, πρέπει να πω κατάφερα να πάω στα 20. Και είμαι πολύ αισιόδοξος. Αυτό που θέλω να πω είναι καταρχήν να ευχαριστήσω όλους όσους δουλεύουν σήμερα για την εκλογική διαδικασία, τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και όλους τους, λέω συναδέλφους γιατί είμαι και περιφερειακός σύμβουλος, τους συνεργάτες μας της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου που δούλεψαν πραγματικά σκληρά για να στηθεί όλη αυτή η διαδικασία στις Κυκλάδες και γενικότερα στο Νότιο Αιγαίο, τους Δήμους και όσους έχουν ασχοληθεί με την διαδικασία. Πρέπει να πω ότι έχουμε 44 εκλογικά κέντρα. Μέχρι τώρα η διαδικασία βαίνει ομαλά, πολύ ομαλά, και πιστεύω μέχρι τις 7 η ώρα και μέχρι να ολοκληρωθεί και η καταμέτρηση των ψήφων θα πάνε όλα καλά. Η πορεία της προεκλογικής μάχης πώς φάνηκε μέχρι τώρα? Είπα, 24 νησιά δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Βέβαια τα νησιά τα έχω υπηρετήσει, τα έχω περπατήσει πάρα πολλές φορές από διάφορες αρμοδιότητες και δραστηριότητες. Ήταν άλλο ένα υπέροχο ταξίδι στα νησιά. Δύσκολο μεν, κουραστικό, αλλά... Και ένα μήνυμα προς τον κόσμο, προς τους Έλληνες. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να συμμετέχουμε στις διαδικασίες, πρέπει να συμμετέχουμε όχι μόνο να ψηφίζουμε, αλλά επειδή τα τελευταία χρόνια η απαξίωση του πολιτικού συστήματος έχει απομακρύνει τους πολίτες από τη συμμετοχή στα κοινά και ειδικότερα τους νέους, το μήνυμα που θέλω να πω και είναι για το καλό του τόπου η συμμετοχή. Να συμμετέχουμε και όχι απλά να κρίνουμε. Καλή επιτυχία και καλή. Ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Yes.